Σοκαριστική γυναικοκτονία στο Μενίδη, στη μέση του πιο κεντρικού δρόμου. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 3 φορές τον πρώην σύζυγό της και άλλαξε σπίτι. Γιατί είχε αφαιθεί ελεύθερος μετά την τελευταία μήνυση? Ζωντανές συνδέσεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου για τη ζωή του, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο μετά την απόπειρα δολοφονίας. Πρώην μέλος παραστρατιωτικής οργάνωσης ο δράστης, παγωμένη η Ευρώπη. Επανέρχεται το εκρηκτικό κοκτέιλ με σκόνη και τριαντάρια τις επόμενες ημέρες. Οι συστάσεις των ειδικών και η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία μάνα 2 παιδιών, μόλις 40 ετών, βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στην άκρη ενός πεζοδρομίου στο Μενίδη με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά της. Το όνομά της Εγκελέιντα, θύμα γυναικοκτονίας, καθώς βασικός ύποπτος αυτή τη στιγμή είναι ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Από το πρωί, οι αστυνομικοί συντάκτες του Σταρ συλλέγουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για αυτό το στιγερό έγκλημα που έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Θα συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Γίγο στο σημείο της τραγωδίας και με τον Παναγιώτη Μπούσιο στο αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Έχει πλούσιο ρεπορτάζ. Να δούμε πρώτα το χρονικό και αμέσως μετά στις συνδέσεις μας. Αυτή φώναξε περίπου 4:30. Μου είπε πιλάτης, γιατί λέει φώναξε και κάποιος ήρθε να βοηθήσει. Η Εγκελέιντα αφήνει πίσω τις 2 παιδιά και μεγάλο πόνο. Προσπάθησε να σωθεί με κάθε τρόπο. Έκανε καταγγελίες, άλλαξε σπίτι, δεν τα κατάφερε. Είδε το δολοφόνο της. Βασικός ύποπτος είναι ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος είναι άφαντος στις τελευταίες ώρες. Στο σημείο που βρισκόμαστε, άφησε την τελευταία της πρωί άτυχη γυναίκα. Ο δολοφόνος της φαίνεται να της είχε στήσει καρτέρι θανάτου σχεδόν έξω από το σπίτι της. Είναι στα 50 μέτρα. Εδώ την βρήκε και της κάρφωσε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αδίστακτος και αιμονικός, σκότωσε τη γυναίκα στη μέση του δρόμου, σε κεντρικό δρόμο του Μενιδίου, στην Πάρνηθος. Αδιαφόρησε λοιπόν για το αν θα τον έβλεπε κανείς. Ήθελε να την οδηγήσει στον θάνατο. Κανείς δεν τον είδε. Περαστικοί εντόπισαν το άψυχο κορμί της. Πάγωσαν. Μια φίλη μου, η οποία περνούσε το πρωί κατά τις 5:30 ώρα από εδώ από την Πάρνηθος και την είδε τη γυναίκα νεκρή, μέσα στα αίματα. Είδε κάτι άλλες γυναίκες, περνούσαν και έκαναν το σταυρό τους. Η άτυχη μητέρα δούλευε σκληρά για να μην λείψει τίποτα στα 2 της παιδιά, για να μην έχει ανάγκη κανέναν. Αυτό πήγε να κάνει και σήμερα το πρωί, κατευθυνόταν στη δουλειά της. Είχε 2 παιδιά, είχε μετακομίσει πρόσφατα. Μετακομίσει πρόσφατα για να σωθεί? Μάλλον, λογικό δεν είναι. Για να σώσει το παιδί σου κάνεις τα πάντα. Η κόρη της σοκαρισμένη έφτασε στο σημείο της τραγωδίας. Το παιδί τα είχε χαμένα. Το ένστικτο την οδήγησε. Έμαθε ότι η μαμά της σήμερα δεν πήγε στη δουλειά. Και το μυαλό της πήγε στο κακό. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Αλέξανδρο Γίγο στο σημείο της τραγωδίας και να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είπε στην αποφώνηση του ρεπορτάζ της η Κατερίνα Ρίστα για τις σκηνές αρχαίας τραγωδίας που εκτυλίχθηκαν όταν έφτασε εκεί η νεαρή κόρη του θύματος, Αλέξανδρε. Γιώργο, θέλω να σου πω ότι το σημείο που βρισκόμαστε είναι εδώ που άφησε την τελευταία της πνοή η άτυχη γυναίκα. Στα 50 μέτρα είναι το σπίτι της. Λοιπόν, το πρωί που φτάσαμε κι εμείς εδώ, η κόρη της που ειδοποιήθηκε ότι κάτι έχει συμβεί, ήρθε κατευθείαν. Δεν την άφησαν οι αστυνομικοί να πλησιάζει. Φώναζε, είναι η μητέρα μου, πείτε μου, αν είναι η μητέρα μου αυτή που είναι νεκρή. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας από τους αστυνομικούς δεν άφησε το κορίτσι να πλησιάσει. Έδειξε μία φωτογραφία στο κινητό της στους αστυνομικούς να της πούνε αν πρόκειται για τη γυναίκα αυτήν που βλέπουν στη φωτογραφία. Μόλις οι αστυνομικοί της είπαν ότι ναι, είναι αυτή η γυναίκα, καταλαβαίνετε, μάλιστα, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν εδώ στο κεντρικό δρόμο, όπου η κόρη, υποβασταζόμενη από συγγενείς και φίλους, προσπαθούσε να αντιληφθεί τι έχει συμβεί και ότι ποιος έκανε αυτό το κακό στην ίδια. Υπάρχει κι άλλο ένα μικρό παιδί, ένας μαθητής γυμνασίου, Αλέξανδρε. Αυτή είναι η δεύτερη τραγωδία πίσω από την τραγωδία, η οποία όμως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Και πάω στον Παναγιώτη Μπούσιο, διότι η γυναίκα είχε πολλές φορές καταγγείλει τον άνθρωπο ο οποίος αυτή την ώρα αναζητείται από τις αρχές ως ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της, τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Και μάλιστα η τελευταία μήνυση είχε γίνει πριν από λίγες μέρες, Παναγιώτη. Ναι, Γιώργο, έχεις δίκιο. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Να σου πω ότι η πρώτη καταγγελία που έχει κάνει η γυναίκα, σύμφωνα με αυτά που τουλάχιστον έχουν καταγραφεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, ήταν το 2013, 11 χρόνια πίσω. Ακολούθησε μία ακόμα το 2022 και σε αυτήν την οποία εσύ αναφέρθηκες ήταν 7 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή. Είχε συλληφθεί τότε λοιπόν ο σύζυγός της και είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πρέπει να σου πω ότι τότε είχε βάλει και, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, είχε ζητήσει, είχε δεχθεί να της τοποθετεί αυτό το λεγόμενο κουμπί πανικού, το οποίο υπάρχει σε θύματα
θύματα, συγγνώμη, ενδοοικογενειακής βίας. Της είχε επίσης προταθεί, όπως άλλωστε προβλέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, να πάει και σε κάποια δομή φιλοξενίας, κάτι το οποίο το είχε αρνηθεί. Εδώ, Γιώργο, ήταν το διαμέρισμα που έχουν γίνει και τα περισσότερα επεισόδια, καθώς έμενα για πολλά χρόνια η 40χρονη γυναίκα μαζί με τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο κέντρο του Μενιδίου. Είναι πριν από περίπου 2-3 μήνες, καθώς αγόρασε καινούριο σπίτι και ήθελε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Μπούσκιο για το ρεπορτάζ. Και τώρα το ερώτημα το οποίο τίθεται, κυρίες και κύριοι, και το οποίο θα μας απαντήσει με τις πληροφορίες που έχει η Τασούλα Παπα-Νικολάου, βλέπετε και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, είναι γιατί οι εισαγγελικές αρχές άφησαν αυτόν τον άνδρα, ο οποίος είχε καταγεγραμμένο ιστορικό βίας, ελεύθερο μετά την τελευταία μήνυση, που είναι πολύ πιθανόν, γιατί ακόμα δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει ασκηθεί δίωξη, να είναι και ο δολοφόνος της άτυχης Εγκελέιντα. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Στις 7 Μαΐου η γυναίκα κάνει μήνυση κατά του πρώην σύζυγου. Συλλαμβάνεται και πηγαίνει στον εισαγγελέα που του ασκείται ποινική δίωξη για ενδοικογενειακή βία, σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή. Παραπέμπεται να δικαστεί στο αυτόφορο, αυτό προβλέπει ο νόμος. Μέχρι να δικαστεί, κρατείται όμως. Δηλαδή τον έχουν υποκράτηση οι αστυνομικοί. Πηγαίνει λοιπόν την επόμενη μέρα, 8/5, στο αυτόφορο, όπου εκεί παίρνει αναβολή. Όμως η αναβολή, Γιώργο, δίνεται για 15 ημέρες, δηλαδή μέσα σε 15 ημέρο και όχι στο τριήμερο. Αν δινόταν σε τρεις ημέρες, για τρεις ημέρες, τότε θα τον κρατούσανε. Σωστά. Από τη στιγμή που έχουμε περάσει το τριήμερο, ο νόμος λέει ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Η αναβολή δόθηκε για κρίσονες αποδείξεις, όπως λέγεται στην ορολογία τη νομική. Είναι δηλαδή για να υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις και ήταν και απούσα ή παθούσα. Έπρεπε λοιπόν, το ερώτημα είναι, γιατί δεν δόθηκε μια αναβολή. Σωστά. Τριών ημερών για να κρατηθεί. Και μπήκαμε στη διαδικασία των 15 ημερών. Φωστά. Η δίκη του θα γινόταν αύριο. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε όμως και άλλη εξέλιξη, Τασούλα, από το δικαστικό μέτωπο, διότι έχουν προφυλακιστεί οι δύο γονείς από το Νεπάλ με αυτή την τραγική ιστορία με το βρεφάκι που φαίνεται ότι γεννήθηκε ζωντανό και το πέταξαν στα σκουπίδια. 5 ώρες ήταν η απολογία τους, ξεκίνησε στις 8.30 το πρωί, ήταν μια δύσκολη απολογία. Αυτό που λένε είναι ότι λυπούμαστε πάρα πολύ για ό,τι έγινε, ότι δεν θέλαμε αυτό το παιδί, ότι θέλαμε αυτό το παιδί. Είχαμε αποφασίσει μάλιστα να του δώσουμε και συγκεκριμένα ονόματα, αν ήταν κορίτσια ή αγόρι, ανάλογα τι θα ήταν στο φύλλο. Η μητέρα επιμένει ότι το παιδί γεννήθηκε νεκρό. Μάλιστα λέει ότι λιποθύμησε κατά την γέννα και όταν ξύπνησε, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, τότε είδε το παιδί χωρίς σφιγμό και μελανιασμένο. Συγγνώμη, λέει, είναι λάθος μου που ζήτησα να μπει στη σακούλα και να πεταχτεί συνέχεια στα σκουπίδια. Ευχαριστώ πολύ, Τασούλα Παπα-Νικολάου, για το ρεπορτάζ.